παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Το καιρό εκείνο παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη του Βαπτιστήνε είπε αυτού. Ο δε Ιωάννης διακόλλειεν αυτόν λέγον, εγώ χρειαν έχω υπό σου Βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν άφεσάρτη. Ούτω καρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήσιν αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ειδού ανεώχτησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός εν ευδόκησα. Αδερφοί μου, σήμερα κατά Χριστικός θέλω να κάνω κήρυγμα, αλλά ολίγο λεπτό, διότι οι ευχές του αγιασμού σήμερα είναι ένα ολόκληρο κήρυγμα. Εμείς όμως, επί τη ευκαιρία της σημερινής ημέρας, θα πάρουμε από τον Απόστολο Παύλο αυτά τα οποία είπε. Ομολογουμένος λέγει, μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Επιστεύθη εμπνεύματι, εκηρύχθη εν αγγέλης και έθνεση, ανελήφθη εν δόξη. Αδερφοί μου, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Σήμερον βλέπουμε τον Θεόν όμοιο με εμάς να βαπτίζεται. Εάν προσέξαμε όμως μία λεπτομέρεια την οποία αναφέρει το Ευαγγέλιο, μόλις σε βαπτίστη λέγει αμέσως σε βγήκε από τον Ιορδάνη, από το νερό. Γιατί το λέγει αυτό? Διότι όσοι εβαπτίζοντο έμειναν μέσα εις το νερό και εξομολογόντουσαν. Δηλαδή έτρεχε ο Ιορδάνης και εκείνοι εξομολογόντουσαν τα σαμαρτίας των. Εδώ βλέπουμε όμως ο Χριστός μας ότι μόλις λέγει «Ευαπτίστη», ευγήκε από το νερό.
Διατί, διότι δεν είχε αμαρτία. Αναμάρτητες. Λεπτομέρειες που έχει το Ευαγγέλιο και βάθος τα λόγια του Ευαγγελίου, αδερφοί μου. Και αν δεν υπάρχει κήρυγμα, τι θα ακούσεις, τι θα καταλάβεις. Ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριων, Θεός εφανερώθηκε εις αρχή. Εδοξάστε εμπνεύματι. Σήμερα δοξάζεται με το Άγιο Πνεύμα. Μόλις βγήκε από το νερό, λέγει, αμέσως, είδε τους ουρανούς ανεωγουμένους, λέγει, και φωνή ακούστηκε από τον ουρανό και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς κατέβει από αυτόν. Η φωνή η οποία ακούστηκε ήταν του Πατέρα. Ο Υιός ήτο εις το Ιορδάνη και το Άγιον Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδοξάστη εν πνεύματι. Όφθη αγγέλης, οι άγγελοι του ουρανού, όταν γεννήθηκαν ο Χριστός μας, ανέβαιναν και κατέβαιναν και φώναζαν και έψαλαν και ομολογούσαν. Δόξα εν υψίστος Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Πόση μεγάλη χαρά ήταν όταν είδαν οι άγγελοι, λέγει, αλλά ούτε έγνωσαν πόσα σαρκώθη, λέγει ο Θεός. Ούτε οι άγγελοι του ουρανού δεν κατάλαβαν πόσα πήρε σάρκαν ένας Θεός. Πώς έγινε και ένα άνθρωπος ένας Θεός. Πώς ήρθε και έζησε μαζί μας ένας Θεός. Και εμείς, οι αμαρτωλοί, οι αχάριστοι, δεν τον ευγνωμονούμε ούτε τον ευχαριστούμε. Εμείς δεν θέλουμε ούτε καν να αντικρίσουμε τον Θεό μας. Εκείνος έγινε ένα άνθρωπος για μας, για να μας σώσει. Θεός εφανερώθη εν σαρχή, εδοξάστη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν. Τα έθνη όλα έλαβαν το κήρυγμα του σαρκωθέντος Θεού. Εκηρύχθη στα έθνη όλα. Όλη η γη ήκουσε ότι γεννήθη ο Χριστός και στη γέννησή του, έτι περισσότερον όλα τα έθνη εγνώρισαν τον Θεό, αλλά δεν τον κατάλαβαν, δεν τον έβαλαν μέσα τους. Δεν είδατε την οικουμένη ολόκληρη φωτισμένη με στα φώτα. Φώτα, χίλια φώτα, λέγει ο ποιητής, αλλά δεν ήταν το φως. Το φως του Χριστού ήταν άλλο. Δεν ήταν αυτά που βάζαν πάνω στους πύργους και πάνω στα δέντρα και πάνω στους εξώστες και πάνω στα παράθυρα. Αυτά ήταν φώτα τα οποία δεν έχουν αξία καμία. Το βλέπεις απ' έξω και είναι γεμάτο φώτα το σπίτι και ο άνθρωπος αυτός μέσα ή χαρτοπέζει ή κοιμάται ή αμαρτάνει ή μεθάει ή χορεύει κτλ. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και εμείς, τι να του πούμε, όταν έρθει η ώρα και θα μας πει, μα εσείς με ομολογούσατε και δεν με πιστεύατε. Εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, λέει, όλος ο κόσμος τον επίστεψα. Αδερφοί μου, τίποτε δεν έχουμε να πούμε, είμαι μόνο να αναλογιστούμε ένα πράγμα. Και ήθελα να σας το δώσω ως σύνθημα τούτου του νέου του χρόνου. Ο νέος αυτός, ο χρόνος, αδερφοί μου, σας παρακαλώ, να έχετε ένα σύνθημα. Υπομονή. Γεύσου την υπομονή και τότε θα είσαι πολύ χαρούμενος. Μακαρίζομαι ιδού, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο θεολόγος, ιδού, λέγει, μακαρίζομαι τους υπομένοντας την υπομονή, οι όποιοι ακούσατε και το τέλος Κυρίου είδατε, ότι πολύ έσπλαχνος αστήν ο Κύριος και ηχτήρμο. Όταν έχεις υπομονή, αδερφέ μου, τότε γίνεσαι ένα μέρος από την τελειότητα του Θεού. Λαμβάνεις μία αφορμή να γίνεις τέλειος. Όποιος έχει υπομονή είναι αυτός, δεν οργίζεται, αυτός δεν φωνάζει, αυτός δεν βλασφημεί, αυτός δεν εσχρολογεί, αυτός δεν κάνει κακό. Όποιος έχει υπομονή μετράει, διότι ένας Θεός τον βλέπουμε να ανεβαίνει στο Σταυρό, να ανεβαίνει στο Σταυρό
όχι ακέραιος, ματωμένος. Εραβδίστη, ενεπτίστη, εφόρεσε ένα κάνθινο στεφάνι, γυμνός τώρα, μαστιγωμένος η σάρκα του λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι είχαν διαλυθεί και φαίνονται τα οστά του Κυρίου μας από το μαρτύριο που υπέφερε για να μας σώσει, αδερφοί μου. Και ανέβηκε στο Σταυρό και πάνω στο Σταυρό δεν ομιλούσε, μόνο έλεγε μια φράση: «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Αυτό θα μας πει και τώρα, όταν βλέπει αυτόν τον κόσμο μέσα στην αμαρτία, όταν βλέπει αυτόν τον κόσμο να τον κυνηγά και να μην θέλει να τον ακούσει, να μην θέλει να ακούσει το όνομά του. Τούτο λέγει πάλι: «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, ουγαρίδα σε τυπιούσε». Να τον παρακαλέσουμε, αδερφοί μου, τον Κύριό μας, τον χρόνο, τον νέο τον χρόνο, να κόψουμε τα ελαττώματά μας. Βασιλικότερο, λέγει εστί, πιο αγιότερο εστί, να κόψεις τα ελαττώματά σου παρά να νικήσεις τους εχθρούς σου. Τους εχθρούς σου τους γνωρίζεις, θα τους αποφύγεις. Αλλά το να ατηρήσεις τα θέλημα του Θεού είναι άλλο. Να κόψεις τα ελαττώματά σου. Κοίταξε τι ελαττώματα έχεις. Δεν έχουμε ελαττώματα. Πολύ ωραία. Είμαι θάγητο λοιπόν. Περιμένουμε μια λαμπάδα να σταθεί μπροστά μας και να μας προσκυνούν. Είμαι γεμάτη ελαττώματα, αδερφοί μου, γεμάτη ελαττώματα, γεμάτη αμαρτίες, γεμάτη αδυναμίες, γεμάτη από κακά. Για αυτόν τον λόγο, τούτος ο χρόνος που άνοιγε ο Κύριος μας στο μέλλον της ζωής μας, που το άνοιξε ο Θεός, να κόψουμε τα ελαττώματά μας, να αγιαστούμε, να γίνουμε Άγιοι. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, λέγει, Χριστόν ενεδίσαστε. Άρα γιατί έχουμε να ενδυθεί το Χριστό. Βαπτιστήκαμε εμείς το Χριστό. Πότε κοινώνησες, παιδί μου? Απαντά, όταν ήμουν μικρό παιδί, μόλις σε βαπτίστηκα. Από τότε δεν κοινώνησες? Όχι. Πώς ζεις, παιδάκι μου? Φωνάζει ο Θεός. Και τι λέει ο Θεός? Εάν δεν κοινωνείς το σώμα μου και το αίμα μου, δεν έχεις θέση στη βασιλεία μου την επουράνιο. Να κοινωνείς, αδερφέ μου, αλλά προετοιμασμένος. Να κόψεις τα ελαττώματά σου, να κόψεις τις αμαρτίες σου, να πλησιάσεις στο μενωματικό σου, να του τα πεις, να σε συγχωρέσει και να πάρεις τη Θεία Κοινωνία. Και τότε είσαι ευπρόσδεκτος στη βασιλεία των ουρανών, της οποίας ήρθε να γίνομαι κληρονόμη. Αμήν.